Γεια χαρά, είμαι ο Σάκης στο Inferno Braveheart κανάλι και αυτούς τους κυρίους δίπλα μου κατά πάσα πιθανότητα τους γνωρίζετε. Είναι οι Gramers, Θόδωρος Δημήτρης, Δημήτρης Θόδωρος. Θόδωρος και Δημήτρης. Θόδωρος. Λοιπόν, ήρθαν. Ναι, γεια σου, Σάκη. Τα λέμε, παιδιά. Τα παιδιά ήρθαν στην Αριδαία για να τα πούμε κυρίως. Δεν ήρθαν γύρω. Για να φάνε τον τεράστιο το γύρο, για να αφήνουν την ωραία την καφεδάρα. Και φυσικά εφόσον βρέθηκαν εδώ, εσύ μην κλέβεις. Εφόσον βρέθηκαν εδώ, είπαμε να κάνουμε. Far Cry έπιασα, μπράβο μου. Δες, μου δείχνει εδώ. Το παίξατε αυτό, ε. Ναι, το πρώτο παιχνίδι. Ξεπαρθένιασμά μας στο YouTube. Ξεπαρθένιασμά στο YouTube. Η ξεπαρθένιασμά. Σοβαρά μιλά. Πρώτο επεισόδιο, πρώτο βίντεο, Far Cry 3. Δύο αμήχανοι τύποι οι οποίοι. Τώρα γράφει, παίξε. Πολύ ωραία, τα πάτε το δείτε. Τα παιδιά λοιπόν, εφόσον ήρθανε, αφού φάγαμε. Μένα δεν μ' άρεσε, λέει. Ήπιαμε. Σκάσαμε. Λοιπόν, εδώ στην Αριδαία έχω κάτι πιτόγυρα τα οποία είναι τόσα. Έτσι είπε. Αστείο. Τόσα! Α, επίσης να πω ότι αυτό. Τι! Αυτό είναι vlog 1 στο δικό μου το κανάλι. Α! Είναι ευκαιρία. Σας καλωσορίζω στο πρώτο μου vlog. Στο πρώτο vlog του Inferno Braveheart. Καλώς σε βρήκαμε. Το Braveheart. Το Φρυφρεύρο Γεφραβε. Inferno Freedom. Freedom! Λοιπόν, εφόσον ήρθανε λοιπόν τα παιδιά εδώ πέρα, είπαμε αφού κάναμε τα σχετικά να κάνουμε και κανένα δυο gaming βιντεάκια. Και εφόσον μιλάμε για gamers. Που υποτίθεται. Ναι, είμαστε παππούδες, πες το. Ναι, υποτίθεται παίζουν πολλά χρόνια games. Πάρα πολλά. Τους έχω εδώ πίσω μία συλλογή. Μικρή είναι. Μικρή δεν είναι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχει αρκετά παιχνίδια που απευθύνονται σε ηλικίες από τις στις δικές σας. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει, έχεις φέρει προς τα έξω πράγματα που ήταν κρυμμένα την προηγούμενη φορά. Τα έβγαλε πιο. Λίγο της ηλικίας μας πράγματα. Τα έβγαλα πιο μπροστά. Οπότε ενώ σκαλίζαμε και παίζαμε, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό που θα σας πει τώρα ο Σάκης ότι θα κάνουμε. Οπότε, τι θα κάνουμε. Αέρια. Η έκλαση. Από το πόδι. Είναι λογικό τόσο πολύ που έφαγε. Δηλαδή. Ο Θόδωρος το έφαγε όλο. Ο Σάκης έφαγε το μισό. Κοιτάξτε, δύο κομμάτια τούρτα. Κοιτάξτε, έτσι, δείτε εδώ. Δηλαδή, έχουμε να πούμε κάτι. Έχουμε 95 κιλά βάρος. Και φάγαμε το μισό από αυτό που φάγε αυτός ο τσιλιβίθρας εδώ πέρα. Έχω λίγο σκεπτό, κάνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, αφήστε με να τελειώσω την Gramer. Δεν γίνεται. Αφήστε με να τελειώσω. Συγγνώμη. Σάκη, μία, έλα. Λοιπόν, θα τους βάλω αυτούς εδώ να κοιτάξουν τη συλλογή. Εσείς βέβαια θα το δείτε μια και έξω. Απλά θα κοιτάξουν τη συλλογή, θα διαλέξουν ένα αγαπημένο τους κομμάτι και θα αιτιολογήσουν για ποιο λόγο είναι αγαπημένο τους. Δεν μιλάμε για το καλύτερό τους παιχνίδι, το. Αυτό που αγαπήσανε πιο πολύ αυτό. Αυτό που αν μπαίναμε εδώ μέσα κλέφτες. Θα παίρναμε και θα φεύγαμε. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα πράγμα. Ακριβώς αυτό. Και δεν θα είναι μόνο αυτοί οι δύο. Στην κάμερα είναι και ο Νίκος. Ο τρίτος γκρέιμερ, ο αγαπημένος μου γκρέιμερ. Δεν έφερα τον τρίποδα. Τον αγαπάω. Λοιπόν. Και η δικιά σου συλλογή είναι καλή. Οπότε και ο Νίκος θα μας πει σε λιγάκι αφού πάρει κάποιος την κάμερα. Την πάρει. Ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι από εδώ πίσω και για ποιο λόγο. Ξεκινάμε. Πάμε. Λοιπόν, εγώ το Doom 3 βρήκα. Το οποίο πρώτη φορά βλέπω ότι χάνει τη συσκευασία γιατί όταν το αγόρασα ήταν πλέον σε τέτοιο κουτί CD. Σε διπλό όμως. Λίγο πιο εξοδομένο, χοντρό. Ναι. Αυτό το παιχνίδι με κράτησε στην Αγγλία όσο ήμουν φοιτητής. Καταπληκτικό παιχνίδι τρόμου. Πρώτη φορά που είδα ουσιαστικά πώς είναι να έχεις ήχο 5-1 γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχα 5-1 ηχεία και ερχόταν τα τέρατα σε όλα τα Doom. Τα τέρατα ερχόταν πάντα στην πλάτη σου, δεν τα βλέπεις ποτέ μπροστά σου. Οπότε γύριζα και κοιτούσα τα ηχεία γιατί νόμιζα ότι είναι το τέρας από πίσω μου. Καταπληκτικές στιγμές, πραγματικός τρόμος, πολύ ωραίο gameplay. Αύγουστος 2004. Το θυμάσαι, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι. Αύγουστος 2004, στο λέω 100%. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι μετά το πρώτο Far Cry της Ubisoft που ουσιαστικά έβαλε για τα καλά τα νέας γενιάς γραφικά στο FPS, PC. Ναι. Λίγους μήνες μετά κυκλοφόρησε βέβαια και το Half-Life 2. Το συγκεκριμένο, εγώ θα συμφωνήσω, δεν έχει μείνει στην ιστορία όπως θα έπρεπε να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι μια τεράστια παιχνιδάρα, επιλογάρα σου, που έκανε πολλά. Που το έκανε πολλά βγάλει 3-4 φορές το παιχνίδι και μου την έδινε όποτε διάβαζα στο ίντερνετ που λέγανε κάντε τα όπλα να έχουν και φακό γιατί πατούσε σκουμπί και είχε στο φακό ήταν αυτό, ήτανε. Είχε στο όπλο, στο update το βάλανε τα όπλα να έχουν φακό. Εμένα με τρόμαζε ακόμα περισσότερο και με άγχωνε γιατί ήθελε 2-3 δευτερόλεπτα να αλλάξει από το φακό στο όπλο και έπρεπε να είσαι προετοιμασμένος πάντα. Μπορούσε να είσαι χαλαρός.
με γραφικάρες, ατμοσφαιράρα, μουσικάρα, το expansion του αλλά αυτό, έτσι, αυτό ήταν συγκλονιστικό. Και ID Software βγάλε το 4, βγάλε καινούργιο Doom. Έβγαλαν την ταινία μετά και ουσιαστικά καταστήσανε το Karma. Ο Karma είναι στο 0 και 1 ακόμη. Ναι, επιλογάρα, ναι. Νίκο. Βρήκα. Βρήκα, λοιπόν, δεν περίμενα να το έχεις. Είναι το Under a Killing Moon. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχουμε με τον Νίκο, το είχαμε αγοράσει παρέα. Είναι το δεύτερο original παιχνίδι που αποκτήσαμε ποτέ με δικά μας λεφτά από χατζηλίκια και ήταν σε μορφή CD. Λοιπόν, Noir Adventure, Graphic, πώς κάπως τα λέγανε αυτά, ήτανε... Graphic Adventures, ναι. Graphic Adventures, είχανε βίντεο, έβλεπες βίντεο δηλαδή, είχε ηθοποιούς, μέτριους, με καλούτσικους, ο... πώς τον λέγα τον ήρωα, Tex Rex. Tex Murphy. Tex Murphy. Full ήταν ωραίος. Full motion video. Ναι, και στο ενδιάμεσο, για να κόψω, κοίτα την κάμερα, ξέρω, ναι. Στο ενδιάμεσο ήταν αυτό το... Το έχουν τώρα για να δείχνουν μουσεία. Έκοβες βόλτες σε μια εικόνα η οποία ήταν τρισδιάστατη και έκανες κλικ που ήθελες να πας. Και όταν έκανες κλικ έδειχνε το κομμάτι του βίντεο. Λοιπόν, 4 CD το οποίο για την εποχή ήταν. Τέρας. 4 CD! Τέρα. Εγώ δεν έχω CD-ROM. Video games ήταν. Εγώ δεν έχω CD-ROM. Πάρα πολύ ωραίο σενάριο. Αυτό το σαξοφωνάκι στα σκοτεινά σοκάκια πέθανε η κόμμα. Νουάρε, τζαζ, ναι. Αν το βάλω τώρα, βάζω στοίχημα ότι δεν θα μπορέσω να το παίξω, αλλά για τότε αυτού του. Έγινε pre-release το 2009. 2009. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Εσείς που κρινιάζετε ότι έχετε χαμηλό PC, 386 DX 25 MHz, MS-DOS 5 ή Windows 95 σε DOS Mode. Και τότε είχε απαιτήσεις αυτό. Vesa Supply. 4 MB RAM, γι' αυτό το παίζαμε. Είχα 386-40. Και γκρινιάζουν γιατί το Ghost ζητάει 6. 386-40 και αγόρασα κάρτα γραφικών και CD-ROM διπλής για να παίξω αυτό το παιχνίδι. Ναι. Το οποίο. Το πρώτο παιχνίδι που αγοράσαμε ήταν το Mortal Kombat 3, το οποίο πήγαινα στη δουλειά του μπαμπά μου το μεσημέρι για το παίζω, γιατί δεν είχαμε ούτε το πέντε που χρειαζόταν ή 486 γρήγορο, ούτε CD-ROM. Και μετά αγοράσαμε CD-ROM και κάρτα ήχου για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Τι να πω, εντάξει, μόνο βλέπω το κουτί και ο λόγος που το διάλεξα δεν επειδή μου άρεσε τόσο. Για μένα ήταν. Για το PC Gaming αυτό ήταν τότε. Δεν υπάρχει τώρα. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης, αυτό ήταν τώρα που λένε α, νέα γενιά που βγαίνουν καινούριες κονσόλες κλπ. Για μένα αυτό ήταν νέα γενιά. Γιατί είχε βέσα. Δεν είχε 320-240 γραφικά, είχε λίγο μεγαλύτερη ανάλυση νομίζω σε επιλογή. Ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο ναι. Στην εποχή που βασίλευαν τα 2D platforms ναι. Στις κονσόλες. Μπράβο. Nintendo και τη Sega και τη. SNK Donkey Kong ή Under a Killing Moon και ήταν ένα άλλο πράγμα, δεν ήταν για τα παιδάκια, ήταν... έκανε establish αυτού του είδους των παιχνιδιών το PC ως και διαφορετική πλατφόρμα gaming. Ναι. Δεν μπορούσε τόσο εύκολα στην κονσόλα να κάνεις αυτό το point and click το adventure. Μετά ακολούθησε το Epos Φαντασμαγκόρια 1-2, ναι. Το οποίο ήταν αντίστοιχο theme. Εντάξει. Τα αυτό, πρώτα μας κακά, αλλά... Αυτό δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο της γενιάς του. Είναι όχι. Νομίζω ποια περιπέτεια του Tex Murphy, τρίτη, τέταρτη, μπορεί. Όπως και να έχει... Και ήταν το παιχνίδι της χρονιάς. Έγραψε ιστορία και αυτά είναι παιχνίδια τα οποία ναι. Δυστυχώς δεν έχουν περάσει στην ιστορία των video games. Όχι. Την όχι. Τωρινή ιστορία που λέμε κοιτάξτε πίσω και απευθείας κοιτάμε κονσόλες. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάμε τα διάσημα FPS και τα RPGs. Τα Mario, τα Donkey Kong, ναι, τα κοιτάμε απευθείας τις κονσόλες, τα platforms, τα fighting. Ναι. Αυτό ήταν μια κατηγορία πολύ μπροστά για την εποχή της. Δυστυχώς αυτή η κατηγορία έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Τα Graphic Adventures, αλλά πολύ λίγα παιχνίδια. Κάτι Έλληνες κάνουν Graphic Adventures τώρα. Ναι. Ναι, αλλά χωρίς επιτυχία βέβαια. Ωραίο. Επίσης, έχω χάσει το δικό μου. Οπότε γι' αυτό θα το έπαιρνα για το ξανά έχω. Δεν για μπορώ να το κλέψει. Αν στο δικό μας το κανάλι θα το είχαν δει αυτό το κουτί, άμα το έβρισκα. Ναι. Το Mortal Kombat 3 το βρήκα, το Under Killing μου δεν μπορώ να το βρω. Είτε το δάνεισα κάπου, είναι σε κάποιο ράφι, σε κάποιο σιτάρι που δεν. Μάλιστα. Αυτά. Οπότε τώρα ψηθώ να το ξαναβάλω κάποια στιγμή. Θα τον 386 μου θα βρω και τον τόσο. Αυτό θα το βάλεις, θα βάλεις μέσα το CD και δεν θα αναγνωρίζει καν ότι υπάρχει CD στον υπολογιστή. Ναι, έτσι, τόσο συμβατότητα. Τόσο συμβατότητα. Ωραία, Μίτσο. Πριν μιλήσεις, αυτό, αν οι άλλοι μιλήσανε για παιχνίδια, αυτά είναι βαριά ναρκωτικά. Κοίταξε. Αυτά εδώ πέφτεις στα πολύ βαθιά. Μιλάς σε κάποιον με πολύ ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό εδώ πέρα που βλέπεις εδώ, το Advanced Dungeons and Dragons, εγώ είχα ερωτευτεί με αυτό σε πολύ μικρή ηλικία στη μορφή του pen and paper. Ναι. Οπότε είχα και έναν εξτρά λόγο που θα με τράβηξε σε αυτό το παιχνίδι.
Οπότε φαντάσου κάποιον που είναι ερωτευμένος με τη μορφή την σε χαρτί, ξαφνικά να του εμφανίζεται αυτό με οπτικά βοηθήματα, πες. Ναι, έτσι. Το οποίο εντάξει μπορεί να το έτσι, βλέπουν πάει. Παιδιά σήμερα και να λένε τι άθλια είναι αυτά τα γραφικά. Έχει βγει ένα φοβερό HD pack για το, από fans ουσιαστικά, ναι. Το οποίο το παιχνίδι το κάνει από το χάλι που είναι τώρα σήμερα, το κάνει αρκετά πιο decent οπτικά, που λίγο νοσταλγός να είσαι το παίζεις για πλάκα. Το παίζεις όμως εκείνη την εποχή, άστο το, ήταν αριστούργημα. Ναι, ναι. Ισχύει, οπότε ήταν ισχύει. Κάτι καταπληκτικό το ξαφνικά να σου δίνεται αυτή η ευκαιρία να παίξεις ένα αγαπημένο σου κόσμο σε ηλεκτρονική μορφή. Τι ηλικία το παίζεις αυτό? Αν θυμάμαι. Πιτσίρικ. Ναι, πιτσίρικ. Αρκετά μικρή. Γυμνάσιο. Δεκακάτι χρονών, κάπου εκεί. Τέλη... Black Isle Studios. Ναι. Πολλές μεγάλες επιτυχίες τότε. Τεράστιες επιτυχίες, μέλη της έχουν επιβιώσει στην Obsidian, την αγαπημένη μου. Ναι. Αγαπημένη μου τρόπος του λέγει, γιατί η Obsidian δεν ξέρει να φτιάχνει παιχνίδια. Σπουδαίος τίτλος, έχει αφήσει ιστορία, θεωρείται από τα πιο hardcore παιχνίδια όλων των εποχών. Τώρα, κοίταξε, και εσύ ήμουν και πολύ αρκετά ρομαντική, έτσι, να μην είμαι και άδικος. Ναι. Μπορεί να μην είναι και το καταπληκτικό παιχνίδι το οποίο το παρουσιάζω εγώ, απλά είναι προσωπική μου επιλογή, ναι, καλά, γιατί είναι και το μοναδικό παιχνίδι από εκείνη την ηλικία μέχρι τώρα, το οποίο έχει καταφέρει να μου σηκώσει τις τρίχες στο σβέρκο. Σωστό. Είχε καταπληκτική ηθοποίηση από τις φωνές των ηθοποιών που γράφει. Γραφή, φοβερή γραφή. Κατά πολύ όμορφο σενάριο, πολύ καλογραμμένο σενάριο, το οποίο δεν θα με εξέπληκε καθόλου να το βρίσκα σε νουβέλες ή κάτι τέτοιο. Ναι. Πανέμορφο παιχνίδι. Πανέμορφο. Και τα Dungeons and Dragons γενικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν τα παιδιά, που έγιναν παιχνίδια τη δεκαετία του 90, ουσιαστικά είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι επιστήμονες, οι ψυχίατροι, πριν πολλά πολλά χρόνια, στις αρχές της χιλιετίας, του αιώνα, για να γιατρέψουν ανθρώπους που έπασχαν από ψυχολογικές διαταραχές, σχιζοφρένειες κτλ. Τους βάζανε δηλαδή σε ρόλους, ότι εσύ είσαι ένας γιατρός, είσαι ένας υπότης, είσαι ένας τάδε. Κοίταξε. Και μπορούσαν μέσω αυτής της τεχνικής δεν είμαι ειδικός εγώ σε τέτοια θέματα. Η αρχική μορφή αυτού του Dungeons and Dragons ήταν από τον δημιουργό τον Gary Gygax. Σωστό. Ο οποίος το έφτιαξε γιατί ήταν σε κάποια λέσχη στρατηγικής. Έτσι. Ναι. Το οποίο αυτό το είχαν σε λέσχες αξιωματικών, ώστε να προπονούνται οι αξιωματικοί στη στρατηγική. Βέβαια αρχικά είχαν μεγάλη διαφορά, ήταν με στρατούς και τέτοια. Ναι. Μετά φτιάχτηκε να έχεις τον ρόλο ενός ήρωα και να φτάσεις σε αυτή τη μορφή. Σπουδαίος. Καταπληκτικός. Αυτά που μπορώ να πω για αυτά είναι ίσως λίγα. Δείτε το, αυτό που σας λέω, δείτε το οπωσδήποτε. Δείτε το HD Pack. Είναι συμβατό μέχρι και Windows 8, το HD Pack. Είναι μεγάλο η αλήθεια, είναι κάτι γίγα. Το παιχνίδι το κάνει πολύ decent, οπότε αν δεν έχετε πρόβλημα με την κατηγορία των παιχνιδιών αυτών, isometric, κάμερα, ξέρω εγώ, από ψηλά κτλ, πρέπει να το δείτε. Ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά κομμάτια της gaming βιομηχανίας. Και περνάω στα δικά μου, περίμενε μην φύγεις γιατί είσαι σχετικός με αυτό. Εγώ έτσι απλά για να συνεισφέρω. Λοιπόν, Monkey Island 1, Monkey Island 2 και Monkey Island 3 και αγαπημένο μου. Λοιπόν, αυτά κατά πάσα πιθανότητα εσείς θα τα έχετε ακούσει από τις επανεκδόσεις, μας βλέπεις εσύ εδώ. Τα έχετε ακούσει από τις επανεκδόσεις που έχουν βγει για το 1 και το 2. Για το 1 και το 2. Τα special editions έχουν κυκλοφορήσει παντού. Όχι νομίζω, και στο iOS και τα λοιπά. Αυτό να πω ήταν την εποχή που η LucasArts έδερνε. Και σε κέντρα. Ουσίαζε και χειροδιέδερνε. Από τη δεκαετία του 90, όταν η LucasArts ήταν... όσες Activision είναι τώρα, μπράβο. Όλες είναι η Activision, η τωρινή Activision, η EA, η Ubisoft, η Capcom κτλ. Ήταν τότε μόνη της η LucasArts. Κυρίαρχος του PC Gaming, απίστευτα adventures με φοβερή γραφή, Ron Gilbert. Humor. Το humor του ήταν κατάμαυρο, καυστικό μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Και από τα παιχνίδια τα πολύ 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 αγαπημένα, εμένα το αγαπημένο μου είναι αυτό, από τη σειρά. The Curse of Monkey Island, το τρίτο παιχνίδι. Από εκεί και έπειτα η σειρά
Δεν. Ναι, εντάξει, then. Ήταν μετά προσπαθούσαν να μας ήσουν, να μας σημαίνει τσίχλα. Δεν, όχι, ναι. Το πρώτο για μένα ήταν πολύ πιο γοητευτικό, γιατί ήταν και η αρχή στο όλο. Θα συμφωνήσω. Στην όλη σειρά. Να, για να καταλάβετε, αυτά τα παιχνίδια δεν είχαν voice overs. Ναι. Δεν είχαν voice overs. Το θυμάμαι, η μουσική που είχε έπαιζε από το σπικέρα και που είχαμε στο. Για να καταλάβουν πώς ήταν, ούτε καν CDs, κύριοι. Ήταν δισκέτες. Τι είπες τώρα. Πλάκα. Το ξέχασα αυτό. Έτσι, αυτό το είχατε ξεχάσει. Νομίζατε ότι είναι. Νομίζατε ότι είναι CDs. Απίθανα πράγματα. Έχει αμαντιλάκι μέσα. Σε Amiga και τα λοιπά. Αυτά είναι λοιπόν τα δικά μου αγαπημένα. Το έχω πει έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι το αγαπημένο μου video game και τα λοιπά, αλλά. Τρελή αγάπη, ρε παιδί μου, τρελή καψούρα. Νοσταλγίες, νοσταλγίες. Το συγκεκριμένο. Για να δεις γιατί έχει μείνει. Και αυτά. Εγώ έπαιρνα παιχνίδια παλιά μόνο σε περιόδους. Μην κοιτάτε τώρα τη συλλογή και τα λοιπά. Έπαιρνα σε παιχνίδια σε περιόδους κάλαντα, Χριστούγεννα, γιορτές, απονομές, γιαγιάδες, όπως και τα περισσότερα πιτσίρικα. Είχα ξεκινήσει να παίζω και μπουζούκι, οπότε έβγαζε από εκεί ένα χαρτζιλίκι, έκανε κανένα 2-3 δουλειές έτσι διάσπαρτες και τα παιχνίδια αυτά για να τα αγοράσω πραγματικά ήταν δώρα για τον εαυτό μου. Κατάλαβες. Όχι τώρα που πολλοί ας πούμε, α, βρήκα την τάδε προσφορά, αγόρασα για να παίξω. Τότε το θεωρούσαμε δώρο. Ναι. Δηλαδή, κάνεις κάτι πολύ καλό στον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Πώς όταν είσαι άρρωστος, παίρνεις ένα φάρμακο για να γιατρευτείς. Εγώ αυτό το θεωρούσα τέτοιο πράγμα, ότι χρειάζομαι να παίξω κάτι πολύ ωραίο για μένα. Ειδικά αυτό το συγκεκριμένο, τεράστια καψούρα. Monkey Island, κυκλοφορούν αυτά τα δύο σε επανεκδόσεις, το 2 και το 1. Special Edition σε όλες τις πλατφόρμες, iOS, PC, έχουν κυκλοφορήσει και στο Xbox Live. Δείτε τα και μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει με επανέκδοση ουσιαστικά και remakes. Με καινούργια μουσική, καινούργια γραφικά, voiceovers κανονικά κτλ. Δείτε τα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ευχαριστώ τα παλικάρια. Εμείς ευχαριστούμε, μας έκανες να τα κρίσουμε. Που ταξιδέψαμε. Το πρώτο vlog λοιπόν αυτό, ο άλλος είδε το. Έλα, να. Εσύ, για να σου κάνουμε το χατήρι, έλα. Γκρέιμερς, όχι, Γκριμίτρης χωρίς το λογότυπο. Έλα, πάρε, τα τρασφόρμερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δικό μου. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε, φιλιά πολλά.